Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μέσα από αυτό το βίντεο θα σας πω μερικά πράγματα για τον καθαρισμό των χαλιών. Δουλεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταπεινό καθαριστήρια και οι συμβουλές που θα σας δώσω είναι αποδεδειγμένα σωστές, γι' αυτό μπορείτε να τις εφαρμόσετε χωρίς κανένα ενδιασμό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ένα χαλί για να πληθεί σωστά χρειάζεται άφθονο νερό. Δεν έχει σημασία τι απορρυπαντικό θα βάλετε, αλλά πόσο νερό θα χρησιμοποιήσετε. Ένα πολύ βρώμικο χαλί πρέπει, αφού το απλώσετε στο μπαλκόνι σας, να το ποτίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο με νερό. Όσο το δυνατόν. Αφού το κάνετε αυτό, θα το αφήσετε και μέσα σε ένα κουβά θα ρίξετε λίγο απορρυπαντικό, κατά προτίμηση απορρυπαντικό σκόνη πλυντηρίου. Διότι η σκόνη πλυντηρίου, να ξέρετε ότι δεν αφρίζει, οπότε δεν θα χρειαστεί μετά να παιδευτείτε πάρα πολύ στο να απαλλάξετε το χαλί σας από τα σαπούνια και τα νερά του, έτσι. Βάζουμε λοιπόν σε ένα κουβά ένα ποτήρι του νερού σε ποσότητα σκόνη σαπουνιού και το υπόλοιπο το συμπληρώνουμε μέχρι επάνω με νερό. Αφού λοιπόν έχουμε βρέξει και έχουμε σχεδόν μουλιάσει το χαλί μας, απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα νερού και απορρυπαντικού που έχουμε φτιάξει ώστε να πάει παντού, αν είναι δυνατόν να πάει και κάτω από το χαλί μας, εντάξει, σε όλη την επιφάνεια δηλαδή, πάνω και κάτω. Αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό, θα το αφήσουμε όση ώρα περισσότερο μπορούμε. Να ξέρετε ότι το σαπούνι και το νερό δρούν συνεχώς όσο τα αφήνετε. Βέβαια δεν θα το αφήσουμε μέρες, γιατί θα μας απίσει το χαλί, έτσι. Αν όμως έχετε τη δυνατότητα να το αφήσετε έστω και μισή ώρα, να ξέρετε ότι θα χρειαστεί μετά ελαφρότερο τρίψιμο ώστε να φύγουν οι λεκέδες. Όταν λοιπόν το αφήσετε αυτή τη μισή ώρα έστω, εγώ θα σας πρότεινα και μία αν μπορείτε, θα χρησιμοποιήσετε μία σκληρή πλαστική βούρτσα, όχι αυτές τις πολύ μαλακές, να είναι όσο το δυνατόν πιο σκληρή. Θα την προσαρμόσετε πάνω σε ένα κοντάρι και θα αρχίσετε απαλά, δεν χρειάζεται να ζοριστείτε πάρα πολύ, απαλά για αρκετή ωρίτσα. Ωραία. Θα σας πρότεινα να τρίβετε αντίθετα από τη φορά του πέλους, δηλαδή το πέλος όταν το σπρώχνετε προς τα μπρος, αυτό να σηκώνεται όρθιο, έτσι. Θα πρότεινα λοιπόν να το τρίβετε το χαλί προς την κόντρα πλευρά του πέλους και να το κάνετε για αρκετή ώρα και ιδιαίτερα στα σημεία που είναι ανοιχτού χρώματος, έτσι, κάτι ανοιχτά μπέζ, κάτι λευκά κτλ. Τώρα θα φτάσουμε στα κρόσια. Όταν λοιπόν φτάσουμε στα κρόσια, φυσικά τα κρόσια θα είναι αρκετά καλά ποτισμένα από το νερό, έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι σκόνη απορρυπαντικού, όμως σκέτη αυτή τη φορά, χωρίς να την έχουμε αραιώσει. Σε ένα κυπελάκι μέσα λοιπόν θα βάλουμε σκόνη απορρυπαντικό και θα το απλώσουμε ομοιόμορφο, όπως βάζουμε το τυρί στα μακαρόνια, κατά αυτόν τον τρόπο φανταστείτε, θα το απλώσουμε στα κρόσια και στις δύο πλευρές. Θα τρίψουμε στην επιφάνεια την επάνω, πάλι με την ίδια βούρτσα, όμορφα σιγά σιγά και σταθερά, και αφού το κάνουμε αυτό θα γυρίσουμε και την πίσω πλευρά των κρόσιων, έτσι. Δηλαδή παίρνοντας το χαλί και γυρνώντας το ελαφρά, θα γυρίσουμε την πίσω πλευρά των χαλιών, την οποία θα τρίψουμε και αυτή εξίσου καλά όπως και την επιφανειακή, την επάνω πλευρά. Αφού το κάνουμε λοιπόν αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε καθαρίσει, έχουμε τρίψει καλά το χαλί μας, τότε θα ρίξουμε άφθονο νερό. Να φύγουν τα σαπούνια, θα τα βοηθήσουμε αν είναι δυνατόν και με τη βούρτσα, έτσι, να φύγουν όσο το δυνατόν. Όμως μην ανησυχείτε αν μείνουν και μερικά, διότι στο επόμενο βήμα θα σας δείξω πώς θα φύγουν και αυτά, δημιουργώντας μάλιστα και μία απαλή, στυρπνή, όμορφη υφή στο χαλί σας. Αφού λοιπόν διώξουμε το μεγαλύτερο μέρος των υγρών και των σαπουνιών, μετά θα πάρουμε πάλι ένα άδειο κουβά, θα ρίξουμε μέσα ένα ποτήρι, μισό ποτήρι αν θέλετε, μαλακτικό, το ίδιο μαλακτικό που χρησιμοποιούμε και στο πλυντήριο, έτσι, και θα συμπληρώσουμε το υπόλοιπο με νερό. Θα απλώσουμε ομοιόμορφα το υγρό αυτό μείγμα και στην πάνω και στην κάτω επιφάνεια του χαλιού. Βέβαια θα φροντίσουμε το περισσότερο να πάει στην επάνω επιφάνεια, εντάξει. Και αφού το κάνουμε λοιπόν αυτό και βεβαιωθούμε ότι έχει ποτίσει παντού το υγρό μαλακτικό με το νερό που ρίξαμε,
θα το αφήσουμε κάτω για άλλη μισή ωρίτσα. Να ξέρετε ότι το μαλακτικό έχει την ιδιότητα να σπάει τα σαπούνια, έτσι, και να τα διώχνει. Ωραία. Αφού λοιπόν ποτίσει καλά καλά το υγρό μαλακτικό, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία περίπτωση μετά από τη μισή ώρα αυτή που θα το αφήσουμε, δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση να έχουν μείνει υπολείμματα σαπουνιού επάνω στο χαλί μας. Αφού λοιπόν περάσει και αυτή η μισή ώρα, θα πάμε και απλά θα διπλώσουμε το χαλί κάνοντάς το ρολό. Βέβαια θα είναι πάρα πολύ βαρύ, διότι θα είναι γεμάτο με νερό, έτσι ποτισμένο, όμως με τη βοήθεια κάποιου άλλου αλλά και μόνοι μας θα το τυλίξουμε, θα το κάνουμε ρολό και θα το σηκώσουμε όρθιο στον τοίχο, σε μια μάντρα, δεν ξέρω τι έχει το σπίτι μας, στο κάγκελο, θα το αφήσουμε εκεί να στραγγίξει. Θα το αφήσουμε και μία και δύο ώρες να στραγγίξουν τα νερά και να μείνει μόνο η νοπάδα του χαλιού. Όταν λοιπόν θα γίνει αυτό και θα έχει στραγγίξει καλά το χαλί μας, θα το απλώσουμε στα κάγκελα του σπιτιού μας ή σε οποιοδήποτε χώρο έχουμε και βοηθάει να κάνουμε κάτι τέτοιο, και θα περιμένουμε να στεγνώσει. Συνήθως όταν είναι καλοκαιρινοί οι μήνες ή ζεστός ο καιρός, δεν χρειάζεται παραπάνω από 24 ώρες για να στεγνώσει το χαλί μας. Αφού γίνει αυτό λοιπόν, θα το μαζέψουμε, θα το σηκώσουμε, εννοώ από εκεί που είναι απλωμένο, θα το βάλουμε πάλι κάτω στη στεγνή επιφάνεια του μπαλκονιού, της αυλής ή οτιδήποτε, και με μία βούρτσα, με την ίδια από την οποία το τρίψαμε για να πληθεί, με την ίδια βούρτσα, στεγνή πλέον, στεγνό και το χαλί, θα χτενίσουμε το πέλος κατά τη φορά του, όχι κόντρα όπως το πλύναμε να σηκωθεί, αλλά κατά τη φορά του να κάτσει το πέλος. Θα παρατηρήσετε με αυτόν τον τρόπο ότι το χαλί σας θα αποκτήσει μια ομοιόμορφη εικόνα, και εκτός αυτού θα φύγουν πολλά χνούδια και απόμαλα που υπήρχαν επάνω στο χαλί μας. Ακόμη και κάποιες τρίχες που μπορεί να έχουν μείνει, γενικά οτιδήποτε περισσεύει, θα το δείτε να μαζεύεται επάνω στη βούρτσα σας, ωραία, και να προσκολάτε. Θα το κάνετε αυτό σε όλο το χαλί, ωραία. Μετά θα καθαρίσετε τη βούρτσα σας να φύγουν αυτά τα απόμαλα, θα χτενίσετε και λίγο τα κρόσια κατά τον ίδιο τρόπο, και το χαλάκι σας είναι έτοιμο είτε να το αποθηκεύσετε είτε να το στρώσετε. Εάν το αποθηκεύσετε, να θυμάστε ότι πρέπει να το βάλετε σε μία νάιλον σακούλα, υπάρχουν ειδικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ για αυτό το λόγο, αλλά θα κάνετε μερικές τρύπες με τα δάχτυλά σας στη σακούλα, ώστε ακόμα και στην μία στο εκατομμύριο περίπτωση που το χαλί μας μπορεί να έχει κρατήσει μια τόσο δα υγρασιούλα, θα το βοηθήσουμε εμείς να αναπνεύσει μέσα από αυτές τις τρύπες, έτσι, και να μην έχει κίνδυνο να πάθει το παραμικρό. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πλύνουμε όλα μας τα χαλιά. Στα χειροποίητα θα ήθελα μια ιδιαίτερη προσοχή, και να θυμάστε ότι ποτέ δεν χρησιμοποιούμε χλώριο για κανένα μα κανένα λόγο. Αυτά είχα να σας πω, εύχομαι να σας βοήθησα, γεια και χαρά σας.